Η πρώτη επί της αρχής, ορθά η αντιπαράθεσή μας έγκυται στο πώς βλέπουμε το ρόλο του κράτους. Το θέμα του δεν είναι επί του μεγέθους. Οι στατιστικές είναι αυτές που έλεγα, μπορούμε να τις δούμε και σε επίπεδο ΩΣΑ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι λάθος να ξεκινάμε τη συζήτηση από το κόστος. Το αρχικό ερώτημα είναι για ποιο σκοπό χρειαζόμαστε το κράτος. Θα μπορεί το κράτος να εξυπηρετεί τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες του που το καθιστούν κοινωνικό κράτος? Υγεία, παιδεία, εκπαίδευση, ασφάλεια των πολιτών. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ο νεοφιλελευθερισμός θέλει να μεταφέρει μαζικά δημόσιους πόρους στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να ευνοήσει τα συμφέροντα αυτών των λίγων. Γι' αυτό μιλάμε. Για κράτος των πολλών, κατά τη δική μας έννοια, και κράτος των λίγων για τη δική σας. Αν δείτε τα σκανδιναβικά κράτη, για παράδειγμα, είναι κράτη που έχουν πολύ μεγαλύτερο δημόσιο τομέα από το δικό μας και ταυτόχρονα είναι κράτη που έχουν σημαντική επιχειρηματικότητα, σημαντική παραγωγικότητα. Αυτό είναι μια κλασική απόδειξη ότι το μέγεθος δεν επηρεάζει όταν η οργάνωση του κράτους είναι ορθολογική. Και προφανώς η οργάνωση του κράτους δεν είναι ορθολογική γιατί έχει οικοδομηθεί σε αυτό το πελατειακό σύστημα που και τα δύο κόμματα του παλαιοκομματισμού είχαν την καθιδρύσει. Η δεύτερη παρατήρηση είναι επί των ανεξάρτητων αρχών, επί του ΑΣΕΠ και του συνήγορου του πολίτη που ξεκίνησε η αρχική έννοια, η αρχική ρύθμιση. Θυμίζω ότι το άρθρο 2 του νόμου 2190 του 1994 προέβλεπε για τα μέλη του ΑΣΕΠ όριο ηλικίας 70 και για τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ όριο ηλικίας 75. Αυτή η διάταξη καταργήθηκε μελλοντικά, με αποτέλεσμα σήμερα το ΑΣΕΠ να έχει μια αρκετά γερασμένη σύνθεση. Με επανειλημμένες συναντήσεις που είχαμε τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, προχώρησα σε μια πολύ ήπια διόρθωση. Δηλαδή, κράτησα το όριο ηλικίας στα 70 για τα μέλη του ΑΣΕΠ και κατέβασα το όριο ηλικίας από το 75 στα 73, που δεν το λες και τόπο στα νιάτα, με την απλή σκέψη ότι στο 67ο συνταξιοδοτείται ο δικαστής, που συνήθως είναι ένας από τους βασικούς, από τις βασικές δεξαμενές οι συνταξιούχοι δικαστές της επάνδρωσης, της τελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, οπότε εξαετή συνηθιτία του Προέδρου του ΑΣΕΠ και 67-73. Μια απόλυτα λογική ρύθμιση που, παραλαμβάνω, έγινε με επανειλημμένες διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ για να μην φανεί ότι υπάρχει μια οποιαδήποτε στοχευμένη ρύθμιση. Στη συνέχεια, επειδή θέλω να εισάγω αντικειμενικές, γενικές και απρόσωπες ρυθμίσεις, μου φάνηκε λογικό αυτή η ρύθμιση που αφορούσε μόνο τις ανεξάρτητες αρχές ευθύνης μας να επεκταθεί και σε άλλες ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο ευνηδιασμού. Η ρύθμιση είναι γενική και απρόσωπη και εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα συνταγματικότητας. Από σήμερα. Από σήμερα. Το τρίτο θέμα το οποίο θέλω. Όχι, το ξεκαθαρίζω, ναι. Αν κάποιος είναι 71 και υπηρετεί. Μισό λεπτό. Το όριο ηλικίας δεν πρέπει να υπηρετηθεί? Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν. Το τρίτο θέμα για το οποίο πρέπει να τοποθετηθώ είναι το. Ακούστε. Το τρίτο θέμα για το οποίο πρέπει να τοποθετηθώ είναι το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Να θυμίσω ότι δεν είχε τεθεί έτσι εξ αρχής το ζήτημα όταν, όχι από αυτή την αίθουσα, από τα χαλκεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε εξαπολυθεί η ανίκεια και συκοφαντική επίθεση σε βάρος μου. Η αρχική κατηγορία ήταν ότι με επικείμενη την υπουργοποίησή μου συνύπτα συμφωνητικά υποσχόμενος διορισμό σε αντάλλαγμα 12%. Πώς κατέρευσε αυτή η συκοφαντική και παντελώς ανυπόστατη κατηγορία όταν εγώ, όχι εσείς, με την αναφορά κατάθεση εγγράφων, ζήτησα από το Δικηγορικό Σύλλογο να άρει το δικηγορικό απόρριτο και να θέσει σε δημοσιότητα όλα τα συμφωνητικά τα οποία είχα συνάψει? Όταν λοιπόν αυτή η βρωμερή συκοφαντία κατέρευσε, αντικαταστάθηκε με το επιχείρημα που άκουσα σε αυτή την αίθουσα και στο οποίο θα τοποθετηθώ, γιατί πράγματι αυτό είναι θέμα αρχής. Αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όταν ένας δικηγόρος, πριν, όχι απλώς πριν να αναλάβει υπουργικά καθήκοντα, πριν έχει πολιτικό ρόλο, πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής, που ήταν η πρώτη δική μου πολιτική επίσημη ανάμειξη στην πολιτική, πέρα από την κοινωνική δράση. Αν λοιπόν
υπάρχει σε αυτή την περίπτωση σύγκρουση καθηκόντων. Για να γίνω σαφής, η αιτίαση δεν είναι ότι προσδοκώ οποιοδήποτε πλέον συμφέρον από προηγούμενη δικηγορική υπόθεση, γιατί οποιαδήποτε σχέση μου με τέτοιες υποθέσεις έχει οριστικά διαραγεί. Το ερώτημα είναι, κάποιος που υπηρετούσε στο παρελθόν συμφέροντα εργαζομένων μπορεί να είναι και υπουργός? Με λίγα λόγια, μιλάμε για διαπλοκή. Ακόμα και όταν εκπροσωπείς εργαζομένους, διαπλεκόμενος με τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς, μπορεί κάποιος να είναι υπουργός? Αν το πω σαφέστατα, γιατί έτσι είναι το ερώτημα, υπάρχει σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον με μια αντίστοιχη δραστηριότητα? Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, είναι αλλιώς. Και μάλιστα είναι σύγκρουση συμφερόντων που δεν την έχουμε ανακαλύψει εμείς η αριστερά, ούτε είναι πρόσφατο γεγονός. Ένας από τους ιστορικούς πρωθυπουργούς της Αγγλίας ήταν ο Μπένζαμιν Ντισραήλι, ιδρυτής της ιδεολογίας των Τόρι, συντηρητικός ήταν. Απροσδόκητα το 1845, ο Ντισραήλι ανακοίνωσε ότι στην Αγγλία δεν υπήρχε ένα έθνος, αλλά δύο έθνη. Το έθνος των πλούσιων και το έθνος των φτωχών. Αυτή τη μεταφορά τη χρησιμοποίησε αργότερα και ο Λένιν για να πει το αυτονόητο, ότι η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Στην κοινωνία υπάρχουν οι πάνω και οι κάτω, οι πολλοί και οι λίγοι. Εμείς, η αριστερά και εγώ προσωπικά, δεν έχουμε περιστασιακή σχέση με τους πολλούς. Έχουμε οργανική σχέση μαζί τους. Είμαστε μαζί τους και στο δρόμο και στη θεωρία και στα δικαστήρια. Εξαιτίας αυτής της οργανικής και μόνιμης σχέσης μιλάει ο Γκράμψη για τους οργανικούς διανοούμενους. Όταν λοιπόν εγώ εκπροσωπούσα τους ανθρώπους αυτούς, εκπληρώνα ένα πολιτικό ρόλο που συνεχίζω και σήμερα τον εκπληρώνω. Γιατί δεν υπάρχει αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον? Γιατί το συμφέρον των πολλών είναι το γενικό συμφέρον. Και γιατί το δίκιο των πολλών, τώρα που δεν είμαστε απλώς αριστερά της διαμαρτυρίας, αλλά αριστερά που ασκεί τουλάχιστον την κυβερνητική εξουσία, τώρα λοιπόν το δίκιο των πολλών μπορεί να γίνει θετικό δίκαιο. Και δεν έχουμε καμία σύγκρουση συμφερόντων σε αυτό. Γιατί τους ίδιους εξυπηρετούσαμε και τότε, τους ίδιους εξυπηρετούμε και τώρα. Και δεν είναι προσωπικό μου ζήτημα. Δεν ασκώ προσωπική πολιτική. Ασκώ την πολιτική που πάντοτε η κοινωνική αριστερά ασκούσε και τώρα στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που είναι κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση εξακολουθώ να δρώ. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι πράγματι ένα κράτος των πολλών. Και τα συμφέροντα των πολλών πάντα εξυπηρετούσα. Χωρίς αυτό να συνιστά οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων εκ μέρους μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.